απίστευτο μπάχαλο στην διανοιγμένη οδό Κανακάρη, όπου συνεργεία σπάνε τα πεζοδρόμια προκειμένου να περάσουν υπόγεια καλώδια ηλεκτροδότησης, παρά το γεγονός ότι οι εργασίες κατασκευής της ολοκληρώθηκαν μόλις πριν από μερικούς μήνες. Αφού πρώτα λοιπόν κατασκευάστηκε το έργο, τώρα το καταστρέφουν για να περάσουν τα καλώδια. Εδώ πραγματικά είναι ένα τρελό γεγονός, ένα το οποίο μας κάνει μεγάλη εντύπωση, πώς συμβαίνει σε ένα δρόμο, καινούριο δρόμο, το οποίο μας είχαν πει υπάρχουν μελέτες δεκαετιών, μελέτες, τελευταίες μελέτες, και τη στιγμή που ετοιμάσανε να δοθεί στην κυκλοφορία, έκανανε και μια δοκιμαστική κρυπτό, τώρα έρχονται να σκάψουν την Κανακάρη, όχι να διορθωθούν τα προβλήματα, τα κατασκευαστικά, τα οποία είχαμε τονίσει επανειλημμένως ότι υπάρχουν, και για αυτά τα προβλήματα εμείς δεν θα σταματήσουμε να τα αφήσουμε να μείνουν έτσι, διότι εμείς μετά θα περάσουμε σε άλλα μέτρα, πιο δραστικά, διότι δεν μπορεί σε μια σύγχρονη κοινωνία που ζούμε να φτιάχνουμε ένα έργο και την άλλη μέρα να τον γκρεμίσουμε. Από κάποια φορά είχαμε ακούσει ότι δεν μπορούν να χαλαστούν άλλα χρήματα για την Κανακάρη, είτε για τον κόβον Κουρτέση, δηλαδή η φράση που ακούστηκε ήταν να μην χαλαστούν άλλα χρήματα του λαού. Και εδώ μπαίνει θέμα. Τα χρήματα αυτά που θα χαλαστούν να ξαναγκρεμίσουν, σκάψουν τα πεζοδρόμια, το δρόμο, ποιος θα τα πληρώσει? Θα υπάρχει κάποιος υπεύθυνος από τους φορείς, από αυτούς που οποίες είχαν επανειλημμένος μέχρι σήμερα και συνεχίζουν να λένε ότι ο δρόμος αυτός θα καλύψει την πόλη, ο δρόμος αυτός είναι άρτιος, είναι ικανός να δοθεί όλα τα οχήματα να μπουν να περάσουν, και άρα αυτό το δρόμο τώρα ερχόμαστε να το σκάψουμε. Μας λυπεί σοβαρά το γεγονός. Οι κάτοικοι, αν και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της υπόγειας δίληψης των καλωδίων, αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν έγιναν αντίστροφα οι δύο φάσεις του έργου. Δηλαδή, πρώτα να περαστούν τα καλώδια και μετά να κατασκευαστούν τα πεζοδρόμια. Κάτι που βέβαια θα σήμαινε και την αποφυγή των διπλών άσκοπων εξόδων εξαιτίας αυτού του ράβε ξύλωνε. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες οι δημόσιες δεν συνεργάζονται μαζί τους, και ειδικά δεν συνεργάστηκαν εδώ. Σε ένα τέτοιο δρόμο, σε ένα όνειρο που είχαν πει, υπόθηκε ότι ήταν η διάνοιξη της Κανακάρη, σε ένα δρόμο που πρέπει να έχει λύσει όλα αυτά τα προβλήματα. Άρα βλέπουμε ότι συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή από τη μία να κατασκευάζουμε και αμέσως την άλλη μέρα να γκρεμίζουμε, και τελικά δεν θα βγει κανένας υπεύθυνος να πει αυτό το οποίο ακούγεται, το mea culpa. Mea culpa, και να αναλάβει την ευθύνη για αυτό το μπάχαλο, για αυτό το οποίο επικρατεί στη δημόσια διοίκηση σήμερα.